ομάδες. Σε αυτή τη φάση της έρευνας έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν άτομα τα οποία διαγνώστηκαν θετικά σε κορονοϊό, επαγγελματίες υγείας από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το Μακάριο Νοσοκομείο και το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και άτομα από το γενικό πληθυσμό για να δώσουν δείγματα βιολογικού υλικού. Η μελέτη διεξάγεται από το Κέντρο Αριστείας, Βιοτράπεζα και Βιοατρική Έρευνα σε συνεργασία με τις ιατρικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Τμήματος Επιστημών Υγείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τη μελέτη που είναι σε εξέλιξη ο καθηγητής ιατρικής και μοριακής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Δέλτας. Η μελέτη αυτή βασικά διευκολύνεται, πραγματοποιείται μέσα από την υποδομή της Βιοτράπεζας του Πανεπιστημίου. Είναι μια από τις καλύτερες ερευνητικές υποδομές που έχουμε στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Και ο σκοπός ακριβώς είναι να αρχιοθετήσουμε και να μελετήσουμε τρεις ομάδες πληθυσμού. Μας ενδιαφέρουν όμως πρωταρχικά άτομα τα οποία ήταν θετικά στον κορονοϊό. Άτομα τα οποία νόσησαν και τώρα είναι υγιείς, αλλά ήταν θετικά στον κορονοϊό. Θέλουμε να τους αρχιοθετήσουμε, ερωτούμε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν στην υγειονομική τους κατάσταση, τα συμπτώματα που είχαν, σοβαρότητα των συμπτώματων που είχαν κλπ. Και βέβαια συλλέγουμε και βιολογικό υλικό. Ταυτόχρονα, δωρεάν, γίνονται δωρεάν αναλύσεις για αυτά τα άτομα για την παρουσία αντισωμάτων. Δηλαδή θέλουμε να ξέρουμε αυτά τα άτομα έχουν κάνει αντισώματα στον κορονοϊό, πόσο καιρό παραμένουν αυτά τα αντισώματα. Είναι πολύ χρήσιμο αυτές τις πληροφορίες. Και επίσης, όπως είπα, φυλάμε βιολογικό υλικό όπως DNA για μελλοντικές γενετικές μελέτες που αφορούν στη συμπεριφορά του κορονοϊού και της COVID-19 γενικά. Είναι εντυπωσιακό το πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος σε δύο τρόπους επαφής που δίνουν συνήθως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μπορούν να κλείσουν ραντεβού στο τηλέφωνο 2289-2815. Θα τους κλείσουν αμέσως το ραντεβού για να έρθουν να συμμετάσχουν σε αυτή την μελέτη. Και πάρα πολύ εύκολα πολλοί κόσμος επικοινωνεί μέσω της ιστοσελίδας μας στο biobank.cy. Αμέσως εκεί παίρνουν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες και δίνουν τα στοιχεία του για να επικοινωνήσουν μαζί τους. Κύριε Δέλτα, αντιλαμβάνουμε είναι σε εξέλιξη αυτή η έρευνα. Μπορείτε να μας πείτε πόσα άτομα συμμετείχαν μέχρι τώρα, έτσι για να πάρουμε μια εικόνα. Έχουν ξεπεράσει τα 200 άτομα, εκ των οποίων νομίζω περίπου τα 2/3 είναι πρώην ασθενείς. Και λέω πρώην ασθενείς με την έννοια ότι έχουν τραβηθεί. Και για να έρθουν εξάλλου πρέπει να έχουν αποτραβηθεί. Πρέπει να έχουν βγει από την καραντίνα. Βεβαίως οι άλλες δύο πληθυσμιακές ομάδες που μας ενδιαφέρουν είναι άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες υγείας. Δηλαδή γιατροί, νοσηλευτές, οι οποίοι εργάζονται σε κλινικό περιβάλλον και έρχονται σε επαφή με ασθενείς. Κύριε Δέλτα, πότε θα μπορούσατε έτσι να εκτιμήσετε ότι θα είχαμε κάποια πρώτα αποτελέσματα από την έρευνά σας να τα πλησιάσετε στο κοινό? Θα ήθελα να έχουμε περίπου γύρω στα 200 άτομα τουλάχιστον πρώην ασθενείς. Βεβαίως κάποια αποτελέσματα ήδη βγαίνουν, μας δίνουν κάποιες ενδείξεις. Παραδείγματος χάρη μια πρώτη ένδειξη που παίρνουμε είναι ότι τα αντισώματα αυτά δεν κρατάνε για πάντα. Και υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Γίνονται μία ανιχνεύσιμα μετά από κάποιον καιρό, αλλά δεν είναι μόνο ο χρόνος που παίζει ρόλο, είναι και άλλοι παράγοντες στους οποίους προσπαθούμε να αξιολογήσουμε. Δηλαδή γιατί σε κάποια άτομα τα αντισώματα γίνονται μία ανιχνεύσιμα μετά από κάποιον καιρό.